Γεια σας, χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Καλό μεσημέρι. Έντονα σεισμός προκάλεσε τρόμο και στην Κύπρο. Ο ισχυρός αυτός σεισμός, 7,4. 7,8. 8. 7,8. Στην Τουρκία το δείχνουν 7,4, ναι. Ήταν η ώρα 3 και 17 λεπτά το πρωί. Καταγράφηκε από το σεισμολογικό σταθμό του τμήματος μας. Και 11 λεπτά υπήρχε να ακολουθήσει ένας δεύτερος μεγάλος σεισμός, 6,7 σε μέγεθος ροπής. Αντιλαμβάνεστε, ήταν δύο συνεχόμενοι ισχυροί σεισμοί που προκάλεσαν όλες αυτές τις καταστροφές. Μάλιστα, λοιπόν. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται. Πριν περίπου μία ώρα τουλάχιστον είχαν καταγραφεί 53 σεισμοί πάνω από 4 ρίχτερ και συνεχίζει να υπάρχει ακόμα σεισμική δραστηριότητα. Ναι, τώρα κύριε Χατζηγεωργίου, επειδή είχαμε και εμείς ένα σεισμό χθες κατά το μεσημέρι, σωστά? Ναι. Είναι μια διαφορετική... Ναι, είναι σε διαφορετική ζώνη. Μάλιστα. Είναι καθαρά τοπικός ο σεισμός που έγινε χθες. Ήταν με μέγεθος 3,6 στην κλίμακα Ρίχτερ. Ήταν 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του παραλιμνίου και εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα. Ήταν ναι, σχετικά βαθύς σε σχέση με το σημερινό σεισμό που το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα. Ναι. Γι' αυτό και υπήρξαν τόσες πολλές καταστροφές. Ναι, τώρα κύριε Χατζηγεωργίου, ακριβώς επειδή διάβαζα από το πρωί ότι ήταν τόσο ισχυρός και έχει να συμβεί τέτοιου μεγέθους, τουλάχιστον δεν έχει συμβεί τα τελευταία 100 χρόνια στην Τουρκία, είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα και τη δική μας περιοχή, είμαστε κοντά, είναι η ζώνη τέτοια. Καταγράφετε εσείς χθες το ξημέρωμα, ενημερώσατε, διότι ακούμε και διάφορα μέχρι στην Ιταλία ήταν σε επιφυλακή για τσουνάμι. Εμείς δεν ξέρω εδώ αν προκαλείται τσουνάμι, αν έχουμε παλίρρια, πλημμυρίδα. Δώσατε οδηγίες? Κοιτάξτε να σας πω, το αρμόδιο αρχή για να ενημερώνεται από το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είναι η πολιτική άμυνα. Μάλιστα. Η πολιτική άμυνα με ενημέρωσε γύρω στις 3:25 για την προειδοποίηση. Η προειδοποίηση η σημερινή δεν ήταν απλά για πληροφόρηση, υπήρχε πραγματική προειδοποίηση για τσουνάμι. Ακολούθησε μια δεύτερη ανακοίνωση ότι οι παλαιογράφοι είχαν καταγράψει διακύμανση της στάθμης της θάλασσας, που ουσιαστικά ήταν μια διατάραξη λόγω της ενέργειας από τα σεισμικά κύματα. Λόγω του ότι όμως δεν είχαμε κάποια διάρρηξη του πυθμένα της Μεσογείου ή κάποια υποθαλάσσια κατολίσθηση, δεν είχαμε έναν καταστροφικό τσουνάμι, απλά υπήρξε μία διατάραξη λόγω του ότι όμως προέρχεται από σεισμική ενέργεια, χαρακτηρίζεται ως τσουνάμι. Όμως δεν ήταν παντελώς ακίνδυνο λόγω αυτής της διαταραχής που υπήρξε. Προέκυψε λόγω του μεγάλου μεγέθους του σεισμού. Τώρα, ήταν η απόσταση, κύριε Χατζηγεωργίου, θρηνούν νεκρούς και στην Τουρκία και στην Συρία. Κάτω από ερείπια έχουν καταφυστεί χιλιάδες κτίρια στη δική μας χώρα, γιατί το νιώσαμε εντονότατα. Στις 3:20, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος ακριβώς, ήταν η ώρα. Στην Κύπρο. Ήταν η ώρα 3:17 που έγινε, ναι, ο σεισμός, που ήταν και έγινε ένα σεισμός όπως έχετε αναφέρει, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε γειτονικές χώρες, μέχρι και την Αίγυπτο. Ναι. Υπάρχουν αναφορές ότι έγινε ένα σεισμός. Εντάξει, όσον απομακρύνεσαι από το επίκεντρο, μειώνονται και οι καταστροφικές επιδράσεις από τον σεισμό. Μάλιστα. Και λόγω του ότι ήταν είναι κάτι ιδιαίτερο για αυτό το σεισμό, διότι διαβάζουμε διάφορες αναλύσεις. Είχαν κάποια στιγμή προειδοποιήσει και οι ειδικοί στην Τουρκία, πριν από κάποια χρόνια δηλαδή, ότι κάποια στιγμή θα γίνει μεγάλο σεισμός και θα έχει να κάνει και με φυσικό αέριο. Έχει να κάνει κάτι αυτό? Δεν μπορώ να το συνδέσω, δεν έχω τη γνώση, την πληροφόρηση για να το συνδέσω με θέμα φυσικού αερίου. Ναι. Όμως, ο χώρος που έχει γίνει το επίκεντρο του
σεισμού ή η σεισμική περιοχή, γιατί είναι, αν δούμε τους μετασεισμούς που έχουν ακολουθήσει, καλύπτει μια περιοχή, δεν είναι απλά ένα σημείο. Είναι στη συμβολή τριών ρηγμάτων, αυτών του ρήγματος της Νεκράς Θάλασσας, του Κυπριακού Τόξου και του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας. Mm-hmm. Άρα είναι σε ένα σημείο που... Ναι. Είναι το σημείο ναι, τώρα, κύριε Χατζηγεωργίου, τριών ρηγμάτων. Ναι. Κάθε φορά μας λέτε όταν προκύπτει ένας σεισμός που ήταν πολύ πιο χαμηλού μεγέθους, βέβαια πιο κοντά στην Κύπρο, καθησυχάζετε ότι είστε σε επιφυλακή. Δεν μπορείτε να ξέρετε βεβαίως. Αλλά ναι, επειδή βιώσαμε όλοι τον τρόμο χθες βράδυ και αγωνιούμε βεβαίως και για τις ζωές των συνανθρώπων μας στις γειτονικές χώρες, αλλά αγωνιά και η Κύπρος όλη που ξύπνησε χθες ανάστατη. Διότι ήταν και μακράς διάρκειας. Mm-hmm. Κοιτάξτε, κυρία Σάβα, για έναν σεισμό τέτοιου μεγέθους, στατιστικά για τα δεδομένα που έχουμε για τα ρήγματα της Κύπρου, να, αναμένεται κάθε ενδεχομένως 800 με 1000 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Να. Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή. Ένα τέτοιο σεισμό μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί. Κυρίως οι σεισμοί που έχουμε εμείς, οι μεγάλοι μας σεισμοί, κυμαίνονται από 5,5 μέχρι 6,5 το πολύ 7 ρίχτερ. Άρα όμως δεν αποκλείεται σε κάποια χρονική στιγμή, όπως σας έχω πει, με στατιστικά η επαναληψιμότητα είναι κάθε 800 με 1000 χρόνια, να υπάρξει ένας μεγάλος σεισμός. Φυσικά συνέβη και στη γειτονιά μας, που ελπίζω εμείς να μην έχουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγεωργίου. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχετε, λοιπόν, Χατζό μου.